τη χθεσινή έκτακτη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου. Αυτό είναι η απάντηση στις καθυστερήσεις που βλέπουμε συνεχώς με τις επενδύσεις και με την περίπτωση του Ελληνικού. Πρώτα απ' όλα θα διαφωνήσω μαζί σας για την αρχική υπόθεση ότι υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις ή εν πάση περιπτώσει καθυστερήσεις. Να το πω λίγο πιο γενικά. Καθυστερήσεις υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν όσο κατά τη γνώμη μου δεν τηρούνται με αποφασιστικό τρόπο οι διαδικασίες, τα νόμιμα, το σύνταγμα, οι όροι που πρέπει να τηρούνται σε κάθε σύμβαση. Και το λέω αυτό διότι όταν κατά τη δική μου γνώμη δεν πάρεις αυτά τα μέτρα που δεν θα σε εμποδίσουν και στη συνέχεια της επένδυσης, αν δεν κάνεις μια ολοκληρωμένη λοιπόν προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι θα έχεις πολύ περισσότερα προβλήματα στη συνέχεια. Τώρα, το ότι μπορεί μέσα σε αυτό το διάστημα διαδικαστικά, παραδείγματος χάρη, λέγεται, εγώ δεν μπορώ να το πω με απόλυτη ακρίβεια, ότι μία διαδικασία από την πλευρά του ΚΑΣ θα μπορούσε να γίνει του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ναι, θα μπορούσε να γίνει πιθανά πιο γρήγορα, είναι πιθανόν κάτι τέτοιο να συμβαίνει. Διαδικαστικό όμως είναι, κύριε Μαντά, ή πολιτικό, κατά την κρίση σας? Όχι. Το μόνο πολιτικό, κύριε Σιαφάκα, είναι το ότι εμείς έχουμε απόλυτη δέσμευση να τηρούμε τις διαδικασίες τις νόμιμες. Και το ξαναλέω, γιατί αυτό βγάζει όλη τη διαδικασία των επενδύσεων στο τέλος της μέρας πολύ πιο σταθερά, χωρίς προβλήματα και θα έλεγα με... Κύριε Μαντά, συμφωνούμε με... να τους εξαντλήσουμε στην νομιμότητα, αλλά αυτό έχει και έναν ορίζοντα χρονικό, έτσι. Δεν μπορεί η νομιμότητα να είναι στο γυναίκες, έτσι, και ενδεχομένως και κάποιοι πολιτικά, λέω εγώ κάποιοι, δεν λέω ότι υπάρχουν, να οχυρώνονται πίσω από αυτή την νομιμότητα. Κύριε Σιαφάκα, πριν από λίγες μέρες, πριν από λίγες εβδομάδες, ζήσαμε την ιστορία της Eldorado Gold, η οποία ξαφνικά, και ενώ ήξερε ότι έχει μπει ήδη στη διαδικασία της διαιτησίας, άρχισε να, το ξαφνικά είναι ρητορικό σχήμα όπως καταλαβαίνετε, άρχισε να προβάλλει διάφορα ζητήματα σε σχέση με την ταχύτητα έκδοσης των αδειών και λοιπά και λοιπά, και μάλιστα αυτό πήρε και μία διεθνή χρειά, θα έλεγα. Δεν λέω για τα fake news τάχα των συνομιλιών πρωθυπουργού με τον κύριο Τριντό, λέω για τα υπόλοιπα. Αλλά, ναι, αλλά εδώ πρέπει να υπάρχει, θα έλεγα, ένα όριο. Ένα όριο σε τι? Στο να κουβεντιάζουμε επί της ουσίας για την κάθε επένδυση ξεχωριστά. Στην Eldorado Gold είναι γνωστό ότι η εταιρεία δεν τηρεί, για παράδειγμα, τις συμβατικές της υποχρεώσεις σε σχέση με την επένδυση την κάθετη, έτσι ώστε να βγάζει το τελικό προϊόν. Ως τώρα βγάζει μείγματα. Ως τώρα δεν έχει το ελληνικό δημόσιο πάρει πενινταράκι που λένε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και βεβαίως στην τήρηση περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Άρα, τι θέλουμε τότε, κύριε Μαντάν, είναι έτσι? Τι θέλουμε την επένδυση? Όχι. Τι θέλουμε την επένδυση? Αν είναι έτσι όπως θέλουμε, θα... ακούστε κύριε Σιαφάκα, θέλουμε ακριβώς να τηρηθούν οι υποχρεώσεις της σύμβασης, για παράδειγμα, που έχει κάνει η Eldorado Gold από το 2004. Ωραία. Από το 2004 την έχει κάνει αυτή τη σύμβαση. Η Fraport τηρεί την νομιμότητα, κατά την άποψή σας? Γιατί ακούσαμε τον κύριο Σπίρτζη πριν από λίγο καιρό να λέει ότι να μιλάει για πλημελή διαχείριση των υποδομών, ότι δεν έχει δώσει καλά δείγματα γραφής και ότι η πολιτική αεροπορία που λειτουργούσε τα αεροδρόμια τα λειτουργούσε καλύτερα. Και είδαμε τώρα και μια προσπάθεια να εγείρει αξίωση, αποζημίωση η εταιρεία σε ό,τι αφορά το δημόσιο, τη τάξη των 50-70 εκατομμυρίων για σπασμένες πόρτες, λέει, και για σπασμένες λάμπες. Το σχόλιο σας. Κοιτάξτε, χρέος νομίζω της πολιτείας, του κάθε θεσμικού παράγοντα, είναι να παρακολουθεί από όλες τις πλευρές εάν τηρούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις. Τηρούνται? Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι σε θέση να πω λεπτομέρειες, όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό. Γνωρίζω όμως από την ιδιοσιογραφία, χωρίς να έχω, ξαναλέω, απόλυτη εκτίμηση αυτό, ότι
υπάρχουν τριβές σε αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα. Όπως και σε κάθε, τέτοιες μεγάλες παραχωρήσεις. Δεν ανακαλύπτουμε ξαφνικά, πώς να το πούμε έτσι, τον τροχό. Θα ήθελα να πω ότι αυτή εδώ η κυβέρνηση έχει δώσει πραγματικά δείγματα γραφής, όχι υποθετικά, το ξαναλέω και θα επανέλθω σε αυτό, για το πώς προχωράει με τον νόμιμο τρόπο, πώς επαναδιαπραγματεύεται. Εγώ ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος όταν φέραμε τη νέα σύμβαση για το ελληνικό. Έχουμε κάνει πολύ σοβαρές αλλαγές. Για να πάμε. Προχωράμε την επένδυση. Κύριε Κυρανάκη.